Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Super Rally 2023 στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας, έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος του Harley Davidson Club Ελλάς, τον κύριο Λεωνίδα, να μας πει λίγα λόγια για το πώς θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο event, αυτή η μεγάλη συνάντηση όλης της Harley, και μετά να μας κάνει μία μικρή ξενάγηση στους χώρους που είναι η ιστορία της Harley Davidson. Ναι, το βασικό έχω να πω ότι εμείς εδώ έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσιάκι με ό,τι παλιές μοτοσυκλέτες έχουν απομείνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί τις πιο πολλές μας τις πήραν οι ξένοι, και υπάρχουν οι λίγοι καλοί φανατικοί μοτοσυκλετιστές του παλιού καιρού που τους αρέσουν οι παλιές μοτοσυκλέτες, και έτσι συγκεντρωθήκαμε όλοι για αυτό το πολύ ωραίο event που θα έρθουν από την Ευρώπη περίπου 6 με 7.000 μηχανές και κόσμο. Θέλω να μου πεις, Λεωνίδα, έναν βασικό λόγο που έχει μείνει αυτό το όνομα Harley Davidson σαν τον θρύλο της μοτοσυκλέτας. Θα σου πω, υπάρχει, να πω, μία άποψη από, κυρίως από τους Αμερικάνους, που ήταν η μοτοσυκλέτα που επιβίωσε μηχανολογικά, λειτουργικά, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν τα προβλήματα και ήταν η μόνη εταιρεία αμερικάνικη που επιβίωσε και μπόρεσε και ξαναγεννήθηκε το 85 και μετά, και συνέχεια πάει στην κορυφή. Αυτή είναι η ιστορία. Τι κάνει έναν καβαλάρι της Harley Davidson να διαφέρει από όλους τους άλλους αναβάτες μοτοσυκλέτας? Δεν νομίζω παίζει ρόλο ο αναβάτης για μένα. Δηλαδή, όταν αγαπάς αυτό που έχεις και πας στην εκδρομή σου και τη βόλτα σου, είναι το πιο ωραίο πράγμα. Τώρα, αυτοί με τα Harley έχουν μια ιδιαιτερότητα, ότι επειδή καστομάρουν όπως θέλουν ο καθένας τη μηχανή του, με τα χρώματα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας να έχει η μηχανή του, το κυνηγάνε αυτοί οι άνθρωποι που τους αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να καστομάρουν, να φτιάξουν στο γούστο τους τη μοτοσυκλέτα και την αγαπάνε έτσι. Για να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά και να περιμένουμε από απονομησία το όλο event, θα μας κάνεις μια μικρή ξενάγηση σε όλες τις μηχανές που έχουμε στο μουσείο? Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα που μας αποχαιρετά και θα ξημερώσει η μέρα του μεγάλου event, θέλουμε να μας ξεκινήσεις λίγα λόγια, να μας πεις για τις μηχανές που έχουμε εδώ. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη και ωραία μοτοσυκλέτα της εποχής του 1946, εάν βλέπετε, που είναι πάρα πολύ όμορφο μηχανάκι και είναι και αξιόπιστο. Θα σε πάει όπου θέλεις. Εδώ μπαίνουμε στην κατηγορία, ή πάμε από εδώ καλύτερα να δείτε. Φτάνουμε στην κατηγορία της λιμουζίνας που λέμε, σαν της Cadillac εκείνης της εποχής. Φορτωμένη, η λιμουζίνα της Harley. Ναι. Με τα μπαρμπρίζ της εκείνη την εποχή, τις τζάντες πίσω για να τοποθετείς ό,τι έχεις μαζί σου, την ωραία σέλα την ταξιδιάρικη, άσπρη στην πένα, σούπερ μπάικ της εποχής. Εδώ γυρίζουμε στο 1930, που πλέον άρχισαν πάρα πολύ να εξελίσσονται σε καλή λειτουργία οι μοτοσυκλέτες. Και αυτό πολύ αποδοτικό και καλό μηχανάκι, και μάλιστα μας έκανε εντύπωση εκείνη την εποχή, το 1930, φτάνανε τα 100 χιλιόμετρα για πλάκα. Και ό,τι έβγαινε αγωνιστικό από αυτό, έφτανε και τα 160. Πάμε στο παραδίπλα. Εδώ μπαίνουμε στην εποχή του πολέμου, που πλέον έχουν βγει τα στρατιωτικά,
και ήρθανε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλές μοτοσυκλέτες στρατιωτικές. Χρησιμοποιήθηκαν από τον ελληνικό στρατό αυτές, Λεωνίδα? Ναι, μετά με το σχέδιο Marshall. Στον πόλεμο πάνω δεν είχαμε μοτοσυκλέτες. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου, με το σχέδιο Marshall ήρθανε 4.500 μηχανές. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και η επόμενη βλέπω έχει και την ελληνική σημαία. Απλά μην κοιτάτε, η σέλα δεν τη φόραγε αυτή, επειδή έχει σαπίσει η δικιά του από μέσα, την έχουμε καλύψει με τη γούνα. Ναι. Και είναι μια χαρά. Έχει και άλλο. Και αν δεις, για έλα από εδώ να δεις, αυτή η μοτοσυκλέτα πήγε στην Αυστρία. Άμα δεις εδώ. Έχει τέλος Αυστρίας. Ναι, ναι. Αυτό είναι τα που πληρώνεις. Αυστριακό τέλος. Αυστριακό τέλος για να κυκλοφορείς στους αυτοκινητόδρομους. Ναι, στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Και έχει και την ημερομηνία πάνω που είναι ο... Εδώ βλέπουμε και την ελληνική σημαία στο φτερό και... Κλασική. Αυτό μπροστά, δείξε μας, πες μας τι είναι αυτό που είναι εκεί μπροστά. Εκεί έμπαινε το Thompson. Θήκη για το Thompson, έτσι. Εδώ θα δείτε, έμπαινε το όπλο, το Thompson, και εδώ ήταν η σφαιροθήκη. Και όπως βλέπετε πάνω στο τεπόζιτο, έχει τα νούμερα της δημοπρασίας. Όταν βγήκε στη δημοπρασία. Και έμεινε στην αποθήκη όπως τη βλέπετε, αλλά είναι λειτουργικότατη. Είναι το 1943. Ναι, το 1943 όντως. Πάμε και σε πιο παλιό μοντέλο. Και πάμε πλέον στο μεγάλο flathead που ήταν ο χαρακτήρας του κινητήρα, δηλαδή πλαγιοβάλβιδο, είναι στα πολλά κυβικά. Αυτό είναι 1200 κυβικά και είναι μοντέλο του 42 και είναι στην κατηγορία που λέγαμε πιο πριν για τις custom δουλειές, τα λεγόμενα bomber φτιαξίματα που αφαιρούσαμε τον μπροστινό φτερό, κόβαμε το πίσω και κάναμε το μηχανάκι όπως μας άρεσε. Και να πάμε τώρα στο... Ναι. Ως αυτές τις δύο. Εδώ τι έχουμε τώρα. Βλέπω πιο εξελιγμένη μορφή και πιο... Εδώ φτάνουμε στο τρίκυκλο, το Servicar που έλεγε η εταιρεία. Ήτανε για δουλειές που κουβαλούσαν από συνεργεία πράγματα. Κάνανε πάρα πολλές δουλειές. Το φορτίο πίσω που έπαιρνε, μεγάλο και βαρύ, δεν είχε ανάγκη, ήταν πολύ ωραίο. Η επόμενη είναι η σειρά πλέον της δεκαετίας του 70 που βγήκανε τα λεγόμενα τσόπερ που μακραίνανε τον μπροστινό σύστημα. Και έχει παραμείνει από τότε, δηλαδή 55 χρόνια από τότε, συνέχεια. Δεν έχουν σταματήσει οι άνθρωποι να φτιάχνουν custom μηχανάκια. Δηλαδή τσόπερ όπως είναι τώρα αυτό. Ο πρόεδρος, ο πρεζιντάν, πρεζιντάν. Να πάμε τώρα και στο αγαπημένο σου κομμάτι, μου το αποκάλεσες βασιλιά πριν στην πρώτη μας κουβέντα. Θα σου πω, επειδή είναι το μοναδικό που έμεινε στην Ελλάδα, Indian, του 1916, του αξίζει γιατί έχει γίνει η επισκευή, μόνο που δεν το έχουμε βγάλει πολύ στο δρόμο, έχουμε κάνει δοκιμές, δουλεύει ο κινητήρας, όλα, απλά... Είναι ένα αξιοθαύμαστο μηχανάκι εκείνης της εποχής και εξού και το ανεβάσαμε εδώ γιατί το θεωρήσαμε ότι είναι ο παλιός βασιλιάς που είναι στο θρόνο του και κάθεται. Ακόμα παραμένει. Παραμένει βεβαίως. Δεν εκθρονίζεται με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Αυτή είναι η θέση του.
γράφεις και τον ήχο από τις μηχανές τώρα. Μα αυτός είναι ο αυθεντικός ήχος που πρέπει να γράφεται και τον έχουμε στα μικρόφωνά λοιπόν, μας. Παιδιά, πρέπει ναι και πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ κατά τη διάρκεια του event. Έγινε. Να έχουμε τα πάντα και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, παιδιά.